Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το λιμάνι της Πάτμου γίνεται επίσημα πρώτος προορισμός υδροπλάνων στη Δωδεκάνησο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Η απόφαση εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σε συνεργασία με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Τα υδροπλάνα θα συμβάλλουν στη βελτίωση της προβασιμότητας και στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, δηλώνει ο Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες. Εν τω μεταξύ, στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανάπτυξη 30 υδατοδρομίων στο Νότιο Αιγαίο, που θα ενώνουν μεταξύ τους τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, καθώς και την Κρήτη αλλά και την Ηπειρωτική χώρα. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό να καταφθάνουν σε παραλίες της Ρόδου μετανάστες από τα απέναντι παράλια, χωρίς όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος το λιμενικό να μπορεί να ασφαλίσει τα σύνορά μας. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώθηκε από διαφηματινές ώρες χθες η λιμενική αρχή Ρόδου για ύπαρξη λέμβου σε δυσχερή θέση με ικανό αριθμό επιβενόντων στη θαλάσσια περιοχή πλησίων παραλίας Άντωνι Κουίν, ανατολικά του νησιού της Ρόδου. Άμεσα στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού σώματος, καθώς και ένα περιπολικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν στη στεριά 33 αλλοδαποί, 22 άντρες, 2 γυναίκες και 9 ανήλικα, οι οποίοι περισυλλέχθησαν και οδηγήθηκαν στο λιμένα Ρόδου καλά στην υγεία τους, ενώ η λέμβος κατασχέθηκε. Προανάκριση διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου. Στα πληττόμενα χωριά της Θεσσαλίας επισκέφθηκε η οργάνωση Γιατροί Καρδιάς και έδωσε ήδη πρώτης ανάγκης στους κατοίκους που βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης. Εικόνες φρίκης αντικρίσαμε, δήλωσε στο Αιγαίο TV η επικεφαλής της οργάνωσης Ελένη Σωτηρίου, που μαζί με τους συνεργάτες της πρόκειται για τις επόμενες μέρες να βρεθεί και πάλι στη Θεσσαλία για να δώσουν στρώματα, κουβάδες, απορρυπαντικά και άλλα είδη υγιεινής που είναι απαραίτητα στους συνανθρώπους μας που έχουν χάσει τα πάντα. Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν στη Ρόδο, στην οδό Kennedy 5, να δίνουν κουβάδες, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, γαλότσες και άλλα είδη αναγκαία για τους πνευμοπαθείς της Θεσσαλίας. Στη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας και σχολικών ειδών από το Δήμο Ρόδου που προορίζονται για τους πνευμοπαθείς της Θεσσαλίας, μίλησε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Τριάντος. Προηγούμενα περιστατικά, όπως παραδείγματος χάρη για την βοήθεια στην Ουκρανία ή για βοήθεια στους συμμόλους της Τουρκίας, το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα με συγκέντρωση πραγμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας σχολικών ειδών για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από τις πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας. Έχουμε βγει δύο ανακοινώσεις από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και από το Δημοτικό Οργανισμό Ουκρανίας και από το Δήμο της Ρόδου, όσον αφορά το ΜΕΝΑ για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στις περιοχές αυτές, όσο και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης που σύμφωνα με τις ανάγκες στο Δήμο μας έχουν κοινοποιηθεί. Όλα αυτά τα υλικά συγκεντρώνονται εδώ στο Δημοτικό Οργανισμό Ουκρανίας και ακολούθως με μέρημνα του Δήμου προωθούνται στις κατάλληλες δομές για να μπορέσει να γίνει η διάθεσή τους. Αυτό θα γίνει με μέρημνα του Δήμου της Ρόδου. Πιθανότατα σε εννόηση με την ΚΕΔΕ και με τους υπόλοιπους Δήμους της περιοχής, κυρίως με τους Δήμους της περιοχής, οι οποίοι ξέρουν τις ανάγκες τους και ξέρουν τελικά τους, και θα κατευθυνθεί η βοήθεια. Δεν θα πάει λέει, στην Αθήνα σε ένα ορισμένο κέντρο το οποίο οκ, okay, αλλά θα πάει απευθείας στις περιοχές οι οποίες έχουν εκδηλώσει ανάγκη. Οπότε αναλαμβάνουν οι τοπικοί δήμοι. Οπότε αναλάμβουν οι τοπικοί δήμοι, οι οποίοι έχουν έρθει σε εννοήση με την Γενική Γραμματεία του Δήμου και με το Δήμο της Ρόδου, ώστε να μπορέσει να γίνει μια σωστή κατανομή. Κοιτάξτε, εντυρωμένων των αναλογιών και εντυρωμένων ότι όλες τις προσπάθειες οι οποίες καταβλέθηκαν στο προηγούμενο διάστημα με τις πυρκαγιές, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ικανοποιητική προσέλευση και μια ικανοποιητική προσφορά. Τώρα ο τελικός απολογισμός, ήδη αυτά ό,τι ήδη μας φέρνονται, καταγράφονται τι μας φέρνονται, καθώς επίσης και το όνομα του δωρητή ή του προσφέροντος, πάντα βέβαια με την τήρηση των προσωπικών δεδομένων και εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος, ώστε στο τέλος να έχουμε μια πλήρη εικόνα και μια σαφή εικόνα του τι στείλαμε και πού το στείλαμε. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή στο ΔΟΠ είναι ότι γίνεται η παραλαβή, μια πρόχειρη διαλογή ανάλογα με το είδος και κατόπιν με ειδικό συνεργείο το οποίο έρχεται εδώ πέρα του Δήμου. Γίνεται η φόρτωση των αντικειμένων από εδώ, γιατί όπως ξέρετε και ο χώρος μας είναι περιορισμένος, ώστε να μπορέσουμε να δεχόμαστε μέχρι την επόμενη εβδομάδα οποιαδήποτε βοήθεια μας προσφερθεί. Και από εκεί και πέρα
αναλαμβάνονται διαδικαστικά μεταξύ των Δήμων της Ελλάδας και των Δήμων της Θεσσαλίας για να μπορέσουν να μεταφερθούν σωστά τα αντικείμενα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί. Εξοπλισμό προστασίας μοιράζουν στους κατοίκους των χωριών Υπουργείο Υγείας και Ελληνική Αστυνομία. Σημειώνεται πως πρόκειται για την τρίτη μαζική διανομή που πραγματοποιήθηκε από την αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, που βρίσκεται στην περιοχή με την συνδρομή κλιμακίου της Ελληνικής Αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό περιλαμβάνει υποδήματα, γαλότσες και ειδικά σε τα διάβροχα που αντέχουν στη λάσπη, παντελόνι και σακάκι. Τονίζεται δε πως παράλληλα συνεχώς διαμένονται μάσκες για την προστασία των πολιτών. Ας σημειωθεί πως στις πρώτες μέρες κακοκαιρίας δεν επιτρεπόταν η διανομή, καθώς είχε εκδοθεί οδηγία ο κόσμος να μην πλησιάζει τις πληγήσεις περιοχές. Για τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τις ενέργειες στις υπληγείς περιοχές και την πορεία αποκατάστασης ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί με το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καταβολή αποζημιώσεων προς τους πληγέντες, η οποία σε χρόνο ρεκόρ ξεκινά τις επόμενες ώρες. Σημειώνεται πως για τα χωριά που επλήγησαν ολικώς από το πρωτοφανές πλημμυρικό φαινόμενο, η καταβολή προς τους κατοίκους που μπορούν να εντοπιστούν από τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ θα γίνεται αυτοματοποιημένα χωρίς την υποβολή αίτησης, αλλά βάσει στοιχείων που επεξεργάζονται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η ΑΑΔΕ. Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής arrogi.gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον αριθμό συλλογής νεκρών ζώων από τις πληγήσεις περιοχές, ο οποίος προχωρά με εντατικούς ρυθμούς και με την συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων. Τονίζεται δε ότι καταβάλλονται προσπάθειες έτσι ώστε πολύ σύντομα να δοθεί στην κυκλοφορία η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης με ασφάλεια. Πάνω από 25,6 εκατομμύρια ευρώ σε 4.470 νοικοκυριά καταβλήθηκαν ήδη. Καταβλήθηκαν σε όσους προέκυψαν από τη διαδικασία διασταυρώσεων. Η ΑΔΕ από χθες έχει ενεργοποιήσει ειδικά γραφεία εξυπηρέτησης των πολιτών. Η διαδικασία των διασταυρώσεων προχωρά, επισημάνει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα. Η πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής, arrogi.gov.gr, λειτουργεί κανονικά, συμπεριλαμβάνοντας πλέον όλες τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Ήδη μέχρι πριν από λίγο έχουν πραγματοποιηθεί 9.864 οριστικοποιημένες αιτήσεις, ενώ έχουν γίνει και 3.990 προσωρινές αιτήσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για την οικοσκευή και για τις πρώτες ανάγκες ύψους 6.600 ευρώ για κάθε νοικοκυριό με κύρια κατοικία. Συγκεκριμένα, σήμερα καταβλήθηκαν 25,6 εκατομμύρια ευρώ σε 4.470 νοικοκυριά των περιοχών που επλήγησαν ολικά από το ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο. 25,6 εκατομμύρια ευρώ. Μια καταβολή μέσα σε λίγες ημέρες που δεν έχει καμία σχέση σε ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Μια καταβολή αναγκαία φυσικά για πολίτες και νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Περισσότερα λοιπόν από 25 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν αυτόματα χωρίς να έχει προηγηθεί αυτοψία ή δήλωση στην πλατφόρμα. Αυτοψίες θα ακολουθήσουν. Καταβλήθηκαν μετά από ένα δύσκολο έργο διασταυρώσεων από τα στελέχη της ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Καταβλήθηκαν σε όσους δικαιούχους προέκυψαν από αυτό το έργο διασταυρώσεων. Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι δεν έχουν καταβληθεί σε όλους τους κατοίκους των περιοχών αυτών, αλλά σε όσους προέκυψαν μέσα από την διαδικασία διασταυρώσεων και ελέγχων των στοιχείων. Και αυτό διότι εντοπίστηκαν ελλείψεις στα δηλωθέντα στοιχεία, τόσο των κατοίκων, αλλά και ακόμα και απουσία δηλωθέντος IBAN στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ από τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Γι' αυτό το λόγο, η ΑΑΔΕ από χθες έχει ενεργοποιήσει ειδικά γραφεία σε κάθε ΔΟΗ για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών όσον αφορά την πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής. Η διαδικασία των διασταυρώσεων προχωρά τόσο από την ΑΑΔΕ για την αυτοματοποιημένη διαδικασία, όσο και από τα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να προχωρήσουν και άλλες καταβολές τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα,
προχωρούν και οι αυτοψίες και οι καταγραφές σε ζημιές σε κτίρια και κτηριακές υποδομές από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Ήδη με την ολοκλήρωση του σημερινού έργου των κλιμακίων θα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 8.500 αυτοψίες σε κάθε γωνιά των περιοχών που επλήγησαν. Αυτοψίες σε κάθε γωνιά των περιοχών που επλήγησαν και στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα. Αυτοψίες και από τις επιτροπές κρατικής αρρωγής της περιφέρειας για τη στήριξη των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι σήμερα τις 1.081. Και όπως σημειώνω κάθε μέρα, όλοι οι πληγέντες θα λάβουν αυτό που δικαιούνται και θα το λάβουν γρήγορα. Γρήγορα, δίκαια και με προσοχή. Και θέλω να σταθώ στο τελευταίο, διότι κυκλοφόρησαν πληροφορίες σχετικά με απόπειρες εξαπάτησης. Θέλω να σημειώσω ότι τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, που είναι στο πεδίο, συνεπικουρούμενα από το στρατό, την πολιτική προστασία, αλλά και την πυροσβεστική, φέρουν διακριτικά της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών τους, δεν ζητούν IBAN, δεν ζητούν λογαριασμούς τραπεζών, δεν ζητούν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο τάξης. Η ελληνική αστυνομία έχει ενημερωθεί για αυτές τις ενδεχόμενες περιπτώσεις εξαπάτησης, πραγματοποιούνται έλεγχοι και παρακαλώ όποιος πολίτης αντιληφθεί τέτοια απόπειρα εξαπάτησης να απευθυνθεί άμεσα στην ελληνική αστυνομία. Οι στιγμές είναι δύσκολες για πολλούς συμπολίτες μας, αλλά θέλει προσοχή, διότι δυστυχώς κάποιοι μπορεί να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυσκολία. Δυσκολία που όλοι μαζί εργαζόμαστε για να ξεπεράσουμε και η Θεσσαλία αλλά και οι Θεσσαλοί να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Να αποκαταστήσουμε τις πληγές μας και να συνεχίσουμε το δρόμο ανάπτυξης που έχουμε χαράξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνα Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στην επίσκεψή της στα χωριά της Καρδίτσας, όπου και επισκέφθηκε για να δώσει προστατευτικό εξοπλισμό στους πολίτες. Γνώρισα ένα εξαιρετικό παλικάρι που σκόπευε να παντρευτεί την Κυριακή. Είμαστε δίπλα τους. Μπορεί να έχει ανατραπεί η ζωή τους, αλλά είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να σταθούμε. Το Υπουργείο Υγείας είναι Υπουργείο Φροντίδας και καθήκον μου είναι να φροντίζουμε τους πολίτες, ανέφερε. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα βρέθηκα στα χωριά της Καρδίτσας που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις πλημμύρες για να μοιράσουμε εξοπλισμό προστασίας, προστατευτικές στολές, γαλότσες από καουτσούκ. Είναι η τρίτη διανομή που γίνεται και θα συνεχίσουν να γίνονται τέτοιες διανομές. Θα φτάσουμε στο σύνολο 25.000 τεμάχια διανομές σε πολίτες προστατευτικό εξοπλισμό από τα λασπόδι ύδατα που υπάρχουν σε όλη την περιοχή. Σήμερα μοιράσαμε εξοπλισμό σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι εκεί, στο πεδίο, στο καθήκον και βοηθάνε όλους τους συμπολίτες μας. Βρεθήκαμε στα Καλογριανά, την Αγία Τριάδα, το Βλοχό, τη Μεταμόρφωση, την Ψαθοχώρα, Μαραθέα και την Κοσκινού και μοιράσαμε αυτό τον εξοπλισμό. Φτάνει αυτό? Όχι. Οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες. Οι λάσπες έχουν καλύψει πολλά σημεία μέσα στα χωριά. Για το λόγο αυτό, όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, Πολιτική Προστασία, το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν ήδη κινητοποιήσει επιπλέον συνεργεία και μηχανήματα για να μπορέσουν να συνδράμουν τους κατοίκους στο έργο του καθαρισμού των περιοχών. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και περισσότερα σε σχέση με τις παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε για τα λιμνάζοντα ύδατα για να διευκολύνουμε το έργο των συνεργείων και να μειώσουμε τη μολυσματικότητα των υδάτων που λιμνάζουν και της λάσπης που υπάρχει με τα νεκρά ζώα σε όλες τις περιοχές. Καθήκον μας, ξέρετε, δεν είναι μόνο να είμαστε εδώ, να βρίσκουμε λύσεις, αλλά και να στεκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν βρέθηκα εκεί, στο πεδίο, και εκεί θα είμαι κάθε μέρα. Δεν θα φύγω από εδώ, αν δεν βεβαιωθώ ότι οι άνθρωποι είναι υγιείς και ασφαλείς. Και όταν είσαι στο πεδίο, μαζί με τους ανθρώπους, μοιράζεσαι έντονα συναισθήματα. Εκεί είμαστε να δεχτούμε το θυμό, την οργή, τη θλίψη, να μοιραστούμε τον πόνο τους. Γνώρισα ένα εξαιρετικό παλικάρι σήμερα που σκόπευε να παντρευτεί την Κυριακή. Και σήμερα το σπίτι του είναι μέσα στις λάσπες. Οι κάτοικοι πρέπει να ξέρουν ότι θα είμαστε δίπλα τους. Μπορεί να ματαιώθηκαν τα σχέδιά τους, μπορεί να έχει ανατραπεί η ζωή τους, αλλά είναι σημαντικό να μείνουμε ασφαλείς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, για να ξανασταθούμε στα πόδια μας και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Οι ανάγκες είναι πολλές και σε πολλά επίπεδα και αντίστοιχος είναι και ο σχεδιασμός μας. Το Υπουργείο Υγείας είναι Υπουργείο Φροντίδας
και καθήκον μας είναι ακριβώς να φροντίζουμε τους πολίτες. Γι' αυτό θέλω να με συγχωρέσετε αν κάποιες φορές γίνομαι έντονη, επιμένω πολύ στα μέτρα προστασίας, μπορεί να ακούγονται σαν οθεσίες, να είναι κουραστικές ή και ενοχλητικές για κάποιους. Είναι από την αγωνία μου, στην προσπάθειά μας να σας περάσουμε το μήνυμα για τα μέτρα που χρειάζεται για να είστε υγιείς. Είναι σαν την αγωνία μιας μάνας, επιτρέψτε μου να πω, που θέλει να προστατέψει τα παιδιά της όταν συμβαίνει μια καταστροφή. Εκεί δεν κοιτάς το ύφος, κοιτάς την ουσία. Και μπορεί σε αυτό το πλαίσιο και εγώ να γίνομαι έντονη κάποιες φορές, αλλά είναι πραγματικά από αυτή την αγωνία. Γιατί, όπως γνωρίζετε, η περιοχή δίνει κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Η μεγάλη μας αγωνία είναι να μην έχουμε τέτοια κρούσματα, να τα περιορίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και γι' αυτό το λόγο επιμένω, αν οι πολίτες έχουν συμπτώματα πυρετού με γαστρεντερίτιδα, αν έχουν εξανθήματα, ό,τι παρουσιάσουν, να πηγαίνουν άμεσα στις υπηρεσίες υγείας. Για την προστασία όλων μας, λοιπόν, συνεχίζω με τη σημερινή σας ενημέρωση. Σήμερα, στις 26 δομές που έχουμε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, 26 δομές του ΕΣΥ, τις επισκέφτηκαν το τελευταίο 24ωρο 1.429 συμπολίτες μας για ανάγκες υγείας. Έτσι, έχουμε σε σήμερα, για τις 15 ενάτου, 51 νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 62 νέες διαγνωσμένες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Σύνολο κρουσμάτων από την αρχή της πλημμύρας έχουμε 181 γαστρεντερίτιδας και 187 λοιμώξεις του αναπνευστικού. Σε σχέση με τις νοσηλίες, έχουμε 3 νέες νοσηλίες σήμερα και 12 ανθρώπους που νοσηλεύονται για γαστρεντερίτιδα. Ενώ σε σχέση με τις λοιμώξεις του αναπνευστικού έχουμε 7 νέες νοσηλίες και 15 συνολικά. Σε σχέση με τα παθογόνα για τη γαστρεντερίτιδα, να πω ότι δεν έχουμε κάποιο νέο εντεροπαθογόνο. Αυτό που σας είχαμε αναφέρει εχθές για Clostridium difficile ελέγχθηκε, είναι αρνητικό. Όλα έχουν ανιχνευθεί, αυτά που είχαμε ως ύποπτα για αυτό το σκοπό, με E. coli, και προς το παρόν δεν έχουμε ανησυχία ως προς αυτό το κομμάτι. Ρεκόρ καταγράφουν οι αφήξεις στη Ρόδο τουριστών από το Ισραήλ, καθώς ο αριθμός τους ξεπερνά ήδη τις 120.000 για το διάστημα Μαρτίου-Αυγούστου 2023, το εξάμηνο δηλαδή από την άνοιξη τουριστικής σεζόν, και είναι η τέταρτη δύναμη στις αεροπορικές αφήξεις στο νησί των Ιππωτών μετά τους Βρετανούς, τους Γερμανούς και τους Πολωνούς επισκέπτες. Τα στοιχεία, σύμφωνα με το Real Voice, δείχνουν ότι παραμένει σταθερή η επιβατική κίνηση, που είναι ιδιαίτερα αυξημένη την τρέχουσα και την επόμενη εβδομάδα, καθότι έχουν τις γιορτές τους την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά και το Ρος Ασανά αύριο, Παρασκευή 15 Νάτου, και εν συνέχεια το Γιόμ Κιπούρ, που είναι η πιο ιερή ημέρα του χρόνου στον Ιουδαϊσμό. Όπως δήλωσε στο Real Voice 99,5 ο αερολιμενάρχης Ρόδου Βασίλης Καταβενάκης, από τις 10 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, Κυριακή με Κυριακή, συνολικά είναι προγραμματισμένες 52 πτήσεις τσάρτερ από το Ισραήλ προς Ρόδο και οι αφιχθέντες αναμένεται στο σύνολο να είναι 6.500. Ειδικότερα από σήμερα έως και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου αναμένονται 25 πτήσεις τσάρτερ από το Τελ Αβίβ. Εξίσου αυξημένη θα είναι η κίνηση καθόλου το Σεπτέμβρη, αλλά και τον Οκτώβριο από το Ισραήλ, λόγω των εορτών τους με αυξημένες πληρότητες των αεροσκαφών. Η αεροπορική αγορά του Ισραήλ είναι πολύ σημαντική για το αεροδρόμιο διαγόρας, καθώς το εξάμηνο Μαρτίου-Αυγούστου καταλαμβάνει την τέταρτη θέση μεταξύ των αγορών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ταξιδιώτες από το Τελ Αβίβ που έρχονται με απευθείας πτήσεις να υπερβαίνουν ακόμη και τον αριθμό των ταξιδιωτών από τη Σουηδία, οι οποίοι σταθερά προηγούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Απαράδεκτη κίνηση Μητσοτάκη να δεσμεύει το Σαββατοκύριακο της αντιπολίτευσης στη ΔΕΤ. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Μητσοτάκης είναι αλλεργικός στην κριτική, την φοβάται και την αποφεύγει, ανέφερε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ο νους μας βρίσκεται στη Θεσσαλία. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλύσουμε τα προβλήματα εκεί, αλλά και να φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, είπε ακόμη ο κύριος Φάμελος για τα προβλήματα στη Θεσσαλία από τις αρρωτικές πλημμύρες. Η τραγική εξέλιξη στη Θεσσαλία έχει τροποποιήσει ποικιλοτρόπως τις συνθήκες αυτής της συνέντευξης. Ένα ιδιαίτερα ακραίο καιρικό φαινόμενο σε μια τραγική εξέλιξη. Με πολλά θύματα, με τεράστιες καταστροφές στη Θεσσαλία. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σήμερα η κρίση πολιτικής προστασίας Θεσσαλίας συνεχίζεται.
ως πλέον μια κρίση δημόσιας υγείας και επιβίωσης. Τα πλημμυρικά φαινόμενα ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Γι' αυτό και ως ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε πολλές φορές στη Θεσσαλία. Πρώτα απ' όλα για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας, να στηρίξουμε την προσπάθεια των πολιτών και των φορέων. Και σήμερα πρέπει να πω ότι ο νους μας βρίσκεται εκεί, στους συμπολίτες μας οι οποίοι προσπαθούν. Εκφράσαμε με κάθε τρόπο τη συμπαράστασή μας και στηρίζουμε ως ΣΥΡΙΖΑ με δράσεις αλληλεγγύης όλη τη Θεσσαλία, ιδιαίτερα αυτούς που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή. Τους πολίτες, τους εκπροσώπους των φορέων που επιχειρούν, τα στελέχη, αλλά και την νεολαία που είναι στην πρώτη γραμμή και την είδαμε εκεί. Όμως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλύσουμε γρήγορα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αλλά και για να φροντίσουμε ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Για το λόγο αυτό, πρώτα απ' όλα, πήραμε δύο άμεσες πρωτοβουλίες. Καταθέσαμε μια αίτηση κατάθεσης εγγράφων στον κύριο Πρωθυπουργό. Και περιμένουμε, και δεν έχουν έρθει ακόμα, τα έγγραφα τα οποία έχει αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της χώρας μας. Είτε από υφιστάμενα εργαλεία, είτε για δημιουργία νέων εργαλείων. Ταυτόχρονα, καταθέσαμε και αίτηση για να γίνει μια συζήτηση προημερησίας διάταξης επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Και για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης, αλλά και για το τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον για να υπάρχει ανθεκτικότητα στην κοινωνία μας και προοπτική στη Θεσσαλία. Δυστυχώς, οι πολλαπλές κρίσεις του φετινού καλοκαιριού, οι τεράστιες πυρκαγιές αλλά και οι φωνικές πλημμύρες δημιούργησαν ένα σοβαρό θέμα ασφάλειας και αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη και δεν είναι θωρακισμένη και οφείλει να αναβαθμίσει την ανθεκτικότητά της και απέναντι στην κλιματική κρίση και απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Κάτι που λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χρειάζεται μια ισχυρή πολιτεία με σχεδιασμό που θα στηρίζεται στην επιστήμη. Γιατί μπορεί σε έναν βαθμό η κρίση να είναι εξωγενής, αλλά οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα μεγενθύνονται γιατί η κυβέρνηση δεν επέλεξε να επενδύσει όσο χρειάζεται και όσο πρέπει στην πρόληψη. Είτε αυτό αφορά τις δασικές πυρκαγιές, είτε αυτό αφορά τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, είτε τη δόμηση μιας ισχυρής αρχής πολιτικής προστασίας. Και αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν αναπόφευκτε σε εξελίξεις, όπως χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός ή οι υπουργοί του. Και ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι για τίποτα δεν φταίνε. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη, δεν έχουμε ακούσει μία αυτοκριτική, δεν έχουμε δει μία πράξη λογοδοσίας. Ενώ είναι ξεκάθαρο στη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Επιπλέον, πρέπει να ομολογήσω ότι είχαμε και την απαράδεκτη και αντιδιοντολογική επιλογή του κ. Μητσοτάκη να δεσμεύσει το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην έκθεση, στερώντας μας μία δυνατότητα κατοχυρωμένη διαχρονικά, και ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν μέρες μέσα στη βδομάδα για να έρθει ο κ. Μητσοτάκης στην έκθεση. Αυτό που αποδεικνύει η κυβερνητική επιλογή είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αλλεργικός στην κριτική. Την αποφεύγει και τη φοβάται. Όμως εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να στερήσει το δικαίωμά μας να προτείνουμε ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, να αναδείξουμε τα λάθη και τις παραλήψεις. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε μέσα από εσάς στους πολίτες της χώρας. Και για ένα λόγο παραπάνω. Γιατί η κατάσταση σήμερα εξελίσσεται σε ένα ντόμινο ανασφάλειας και απαιτείται αλλαγή πολιτικής. Βέβαια, η τρίτη σημαντική εξέλιξη είναι οι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η εκλογική ήττα, η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα αφήνουν ένα μεγάλο κενό και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα. Και μας θέτουν σε μια υποχρεωτική επανεκκίνηση για ένα νέο κόμμα με νέα πολιτική ηγεσία, αλλά και μια πιο δυνατή πολιτική πρόταση. Όχι μόνο για αντιπολίτευση, αλλά ταυτόχρονα και με κυβερνητική πρόταση διεξόδου προς όφελο της κοινωνίας και της χώρας, που θα εξασφαλίζει ένα δίκαιο αύριο για όλους και για όλες, που δεν υπάρχει σήμερα. Για τον λόγο αυτό, καλούμε σε συμμετοχή στις κάλπες όλους τους φίλους και τις φίλες του ΣΥΡΙΖΑ να γραφτούν στο ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου για να δυναμώσουμε τον αγώνα μας, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα της κοινωνίας, γιατί χρειάζεται η Ελλάδα ένα αριστερό, ευρωπαϊκό, οικολογικό κόμμα που θα στηρίζει τις αξίες της δημοκρατίας και της πρόοδου για να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται σήμερα στις μεγάλες αβεβαιότητες που βιώνουμε, αλλά δεν τις καταθέτει η κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας χρειάζεται και μια δυνατή αντιπολίτευση, ιδιαίτερα σήμερα που αποδεικνύεται ότι η πολιτική που εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης, που είναι μόνο επικοινωνία, δεν πάει τη χώρα μπροστά. Γιατί μπορεί να ήταν, παραδείγματος χάρη, εξωγενής η πανδημία, αλλά στη χώρα μας είχαμε αρνητικό ρεκόρ. Ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη πλήρωσε λανθασμένες κυβερνητικές επιλογές και δεν έχουμε ενισχυμένο το ΕΣΥ με ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι εξωγενής η ενεργειακή κρίση, αλλά η χώρα μας ήταν η πρωταθλήτρια στην τιμή μεγαβατόρα στην Ευρώπη. Και έγινε η ενεργειακή κρίση ευκαιρία για υπερκέρδη λίγων που δεν έχουν ακόμα επιστρέψει στους πολίτες. Και αυτό ήταν εις βάρος και της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για την εσχροκέρδεια, το ίδιο μπορούμε να πούμε για την κλιματική κρίση. Αλλά προσέξτε, στην οικονομία ο κύριος Μητσοτάκης το 19 παρέλαβε μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος
με δημοσιονομικό μαξιλάρι και σε σταθερή πορεία ανάπτυξης. Η σημερινή πραγματικότητα όμως έχει διόγκωση και του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους. Δεκαπλασιασμό του αρνητικού ισοζυγίου συναλλαγών, μείωση του πραγματικού εισοδήματος και ακραία ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της οικονομίας, που δεν μπορεί να αλλάξει μαγικά με την επενδυτική βαθμίδα, η οποία οφείλω να πω ότι άργησε πολύ σε σχέση με τις δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη. Και τις προτεραιότητες του τις δείχνει το εργασιακό νομοσχέδιο. Μέσα σε συνθήκες κρίσης κατατίθεται στη Βουλή με έναν και μόνο στόχο: την πλήρη απορρίθμιση της εργασίας και να ολοκληρώσει ως οδοστρωτήρας το μισό οδοστρωτήρα που έκανε ήδη ο κ. Χατζηδάκης. Όμως πριν κλείσω, θέλω να αναφερθώ σε δύο ειδικά ζητήματα. Το πρώτο είναι η ανόρθωση στη Θεσσαλία και στον Εύρο. Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό εθνικό ζήτημα. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της αποανάπτυξης αλλά και της δημογραφικής κρίσης. Και αυτό πρέπει να γίνει στη βάση ενός χωροταξικού σχεδιασμού, όχι με πολιτικαντισμό, που θα στηρίζεται στα χαρακτηριστικά της κλιματικής κρίσης αλλά και σε παραγωγική ανασυγκρότηση και θα έχει υπόδειγμα την ανθεκτικότητα. Εμείς αυτή την πρόταση την καταθέσαμε ήδη για τη Ρόδο και ζητάμε συζήτηση για Θεσσαλία και στη συνέχεια για τον Εύρο να γίνουν και στη Βουλή. Κλείνω με τη Θεσσαλονίκη, με την πατρίδα μου. Δυστυχώς ζούμε και εδώ ένα μεγάλο κενό. Και το κενό αυτό δεν είναι μόνο ο αποκλεισμός από το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν έχει κανένα έργο η Θεσσαλονίκη, αλλά είναι και το μετρό μετράει ήδη καθυστέρηση, τη βλέπουμε τουλάχιστον για 5 χρόνια. Πολλά έργα που είχαμε ξεκινήσει ως κυβέρνηση έχουν παγώσει ή καθυστερούν. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το στρατόπεδο Κόδρα. Η ανάπλαση της έκθεσης που σημερινό δημοσίευμα μας ενημερώνει ότι η κυβέρνηση την οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση. Η επέκταση του λιμανιού, η σύνδεσή του με το σιδηρόδρομο ή το εθνικό δίκτυο. Προσθέστε την καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Κάτι που έχει επίπτωση στη ζωή όλων των Θεσσαλονικιών. Ή την κατάργηση του φορέα προστασίας περιβάλλοντος του Θερμαϊκού. Συνδέστε το με τις καταστροφές στο περιβάλλον φέτος το καλοκαίρι. Ενώ η πόλη οδηγείται ταχύτατα σε ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα. Από το flyover στον περιφερειακό, το οποίο ξεκίνησε χωρίς κυκλοφοριακό σχεδιασμό και το 19 που εξαγγέλθηκε χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και προσθέστε σε αυτά τα προβλήματα την ακύρωση του εμπορευματικού κέντρου εδώ και 4 χρόνια. Που λες και είμαστε στη χώρα των λοδοφάγων, το επαναφέρει τώρα στην ατζέντα, μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης. Λες και ξεχάσαμε ότι το κατήργησε αυτό στο 19. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση έχουν τη δυνατότητα και οφείλουν να αναδείξουν ένα νέο πολιτικό δυναμικό και στην πόλη και στην περιφέρεια. Που δεν θα δεσμεύεται από τον κύριο Μητσοτάκη και θα σχεδιάζει και θα εκπροσωπεί την πόλη και την περιφέρεια. Η προγραμματική διακήρυξη της Περιφερειακής Παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες για το Νότιο Αιγαίο με επικεφαλής την Χρύσα Καραγιάννη δόθηκε στη δημοσιότητα. Μεταξύ άλλων αναφέρονται και ενώ τα οικονομικά ωφέλη από τον τουρισμό που μένουν στα νησιά μας είναι μικρότερα από όσα παράγονται και καταγράφονται στο ΑΕΠ, τα ποιοτικά στοιχεία της ανάπτυξης και των αυριανών προοπτικών είναι ζωφερά με χαμηλό επίπεδο συμμετοχής στην έρευνα και στην καινοτομία, με χαμηλό επίπεδο απασχόλησης νέων, με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Η δυσκολία χρήσης των δημόσιων χώρων, ο θόρυβος, κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα σοβαρά προβλήματα της ποιότητας του νερού, η ατελής διαχείριση απορριμμάτων με τη συνεχή εμφάνιση αυτοσχέδιων χωματερών, οι εργασιακές συνθήκες 16ωρων με ανεπαρκείς απολαπές, η δυσκολία πρόσβασης σε ικανοποιητικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, με την υγεία και την παιδεία σε πρώτη γραμμή, η ακρίβεια, η δυσκολία για έβρεση ικανοποιητικής και προσιτής στέγης και άλλα αποτελούν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα προβλημάτων που χρειάζονται αντιμετώπιση μέσα από μακροχρόνιο σχέδιο. Συνέπεια των παραπάνω είναι και συνδυασμό με την επέλαση της κλιματικής κρίσης να έχουμε νησιά που είναι όλο και πιο εύθραστα, είτε γιατί βρίσκονται σε κίνδυνο περιβαλλοντικής κατάρρευσης, είτε γιατί έχουν μία μη βιώσιμη οικονομία τουριστικής μονοκαλλιέργειας, είτε ακόμη γιατί οι κοινωνίες τους καταραίουν πληθυσμιακά. Τα παραπάνω κάνουν επιτακτική την αλλαγή της ασκούμενης από την πνάη πολιτικής με άμεση αναθεώρηση του αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου που θα στοχεύει σε ένα ποιοτικό, ανθεκτικό και αειφόρο Αιγαίο που θα αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά των νησιών προς το κοινό συμφέρον. Κάλεσμα στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, να προσέλθουν στην εσωκομματική διαδικασία της Κυριακής, απίφθινε με μήνυμά του ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι η ώρα να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα. Είναι η ώρα να επιλέξουμε τι κοινωνία θέλουμε να γίνουμε. Είναι η ώρα να κατακτήσουμε το ελληνικό όνειρο. Ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε είναι μέσα από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θα αρχίσω καινούριο κόμμα. Θα αρχίσω καινούριο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με σας. Ελάτε,
δώστε μου μισή ώρα από την Κυριακή σας. Γραφτείτε επιτόπου στα εκλογικά τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα και ψηφίστε. Η σύγχρονη αριστερά σας έχει ανάγκη. Η Ελλάδα που θέλουμε σας έχει ανάγκη. Η ζωή που ονειρευόμαστε σας έχει ανάγκη. Είναι κυριολεκτικά στα χέρια σας. Εκδήλωση απονομής των διπλωμάτων στους πρώτους 34 απόφοιτους του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που υλοποιείται στην ΚΟ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στο Διεθνές Ιπποκράτου Ίδρυμα ΚΟ. Η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του μεταπτυχιακού με τίτλο «Προηγμένα συστήματα διοίκησης» σε συνεργασία του Δήμου ΚΟ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σηματοδοτεί την επιτυχή προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να εισαχθεί η ΚΟ συνετοβάθμια εκπαίδευση. Μία κερδισμένη μάχη που θα έχει συνέχεια. Ήδη ανοίγει ο δεύτερος κύκλος με την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ το ενδιαφέρον συμμετοχής συνεχίζεται αμείωτο. Η πρωτοβουλία του Δήμου ΚΟ να στηρίξει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής την οργάνωση τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών έβαλε την ΚΟ στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε μία συζήτηση δεκαετιών στο νησί μας να αποκτήσει περιεχόμενο. Η ΚΟ ήρθε στο προσκήνιο και με αυτόν τον τρόπο έπαψε να είναι στο περιθώριο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Συνεχίζει την προσπάθεια διαμόρφωσης της σύγχρονης ταυτότητας της και επανασύστασής της στη διεθνή κοινότητα, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου ΚΟ. Το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Δήμου Ρόδου με την υποστήριξη του ΔΟΠΑΡ και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Βιωσιμότητας και Ασφάλειας, την Ευθύτα Ρόδου και το Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδηγών και Κυκλοφοριακής Αγωγής Οδεκανήσου ξεκινάει αύριο ένα τετραήμερο ενημερωτικών εκδηλώσεων στη Ρόδο με θέμα ασφαλής και βιώσιμες μετακινήσεις για όλους. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα μέσα προσομοίωσης, οδήγησης διαφόρων τύπων οχημάτων, επιβατικά φορτηγά λεωφορεία αλλά και μηχανημάτων έργου όπως πυρανοφόρα, με προσομοιωτές ανατροπής και πρόκρουσης, γυαλιά προσομοίωσης, ειδικά λογισμικά και ηλεκτροκίνητα δίκυκλα και τετράτροχα σε μια μοναδική εμπειρία βιωματικής εκπαίδευσης με διαδραστικά μέσα σε 7 σταθμούς προσομοίωσης επίδειξης. Σε συνέντευξη τύπου για την εκδήλωση μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε θέματα οδικής ασφάλειας, Δημήτρης Ιωσήφ. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μεθαύριο, στα 16 και 17 του μηνός, θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις στα πλαίσια του πρώτου φεστιβάλ οδικής ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας Ρόδου. Είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο διοργανώνεται. Θα το διοργανώσει το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Ρόδου σε συνεργασία με την Ευθύτα, το ΔΟΠΑΡ, το Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης, το Ινστιτούτο Μεταφορών και Δικτύων Μεταφορών του Καποδιστριακού. Είναι αυτό, παιδιά, συγγνώμη, θα κάνω ένα λάθος. Το ΕΚΕΤΑ είναι. Είναι ερευνητικό Ινστιτούτο. Το οποίο θα φέρει κυρίως τον εξοπλισμό της οδικής ασφάλειας. Και στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ έχουμε πολλαπλές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμά μας θα είναι πρωί και απόγευμα. Θα έχουμε Σαββάτο Κυριακή 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα μέχρι 9.30 το βράδυ. Θα έχουμε βιωματικές δραστηριότητες, σύντομα σεμινάρια αμυντικής οδήγησης. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ότι ο κόσμος μπορεί να ζήσει αυτά και όχι απλά να τα ακούσει. Δεν θα ακούσει απλά μην τρέχεις, μην πίνεις, μην μιλάς στο κινητό. Αυτά πολύ ωραία τα λέμε χρόνια. Θα ζήσει όμως και το τι σημαίνει να οδηγώ το αυτοκίνητο και ξαφνικά να μου πετάγεται ένα παιδί, ξαφνικά να μου πετάγεται ένα αυτοκίνητο, ξαφνικά να πέτω σε μια λακκούβα. Και αυτά θα γίνουν μέσω ψηφιακών εξομοιωτών οδήγησης. Θα φέρουμε τρεις τέτοιους, θα φέρει το ΙΜΕΤ τρεις τέτοιους προσομοιωτές και θα μπορεί να μπει το κοινό να ζήσει το ίδιο, να ζήσει ο καθένας εντελώς βιωματικά δηλαδή, να καταλάβουμε τι θα πει εμπλέκομαι σε ένα τύχημα. Επίσης θα έχουμε προσομοιωτή σύγκρουσης, στον οποίο θα μπορεί να μπει κάποιος και να δεθεί με τη ζώνη ασφαλείας και θα ζήσει μια σύγκρουση πραγματική πλέον, υποελεγχόμενες και εντελώς ασφαλείς συνθήκες. Αλλά θα μπορεί να δει τι θα πει ζώνη ασφαλείας, τι θα πει συγκρούμε χωρίς ζώνη ασφαλείας, με πολύ μικρές ταχύτητες, αλλά αρκετές για να κάνουν ζημιά σε πραγματικές συνθήκες. Θα έχουμε αυτοκίνητο το οποίο ανατρέπεται για να δούμε τι θα πει ντελαπάρισμα, αυτό που λέει ο κόσμος ντελαπάρισμα.
Το αυτοκίνητο αυτό μπορεί να προσομοιώσει ένα αντελαπάρισμα μέχρι με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν θα βάλουμε τον κόσμο σε αυτήν την ταχύτητα βέβαια. Θα βάλουμε τον κόσμο σε μια πιο μικρή ταχύτητα, αλλά μπορούμε να μπει μέσα κάποιος. Θα μπει κάποιος μέσα, πολλοί θα μπουν μέσα, θα δεθούν με τη ζώνη και το αυτοκίνητο θα κάνει μια περιστροφή 360 μοιρών. Θα δημιουργήσουμε μια πίστα ποδηλατική δεξιοτεχνίας. Καλούμε όλους τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους μαζί με το απαραίτητα αξεσουάρ, το κράνος τους. Εγώ είμαι η Δήμητρα Πατάπη, μαζί με την κυρία Τσαμπίκα Μουστάκα. Είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευθύτα Ρόδου. Ανήκουμε επίσης και στην εκπαιδευτική ομάδα της Ευθύτα Ρόδου και κάνουμε διάφορες δράσεις και ενημερώσεις στα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Στόχος μας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα θέματα οδικής ασφάλειας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Αιγαίου. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.